Πάμε και στον άλλο Ισραηλινό. Ναι. Είναι σχεδόν ναι. συνομήλικη, είναι λίγο μεγαλύτερο ο Άρον Άπερφελντ. Εδώ είναι εντελώς καινούργια κυκλοφορία, αυτό το μυθιστόρημα, Τσίλι, ζωή στη σκιά του θανάτου, από τον ίδιο μεταφραστή, τον Ιακώβ Σιμπή, από τις εκδόσεις Καπών. Ναι. Λοιπόν, εγώ τον Άρον Άπερφελντ τον έμαθα πριν ακόμα μεταφραστεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οι εκδόσεις της Εστίας έχουν βγάλει τρία βιβλία του, από τα άπειρα, δεκάδες έχει βγάλει. Πέθανε και αυτός πέρυσι τέτοιες μέρες. Πρωτοδιάβασα για την περίπτωσή του στις συνομιλίες που έχει ο Φίλιπ Ροθ, «Κουβέντες του συναφιού» λέγεται το βιβλίο. Mm-hmm. Είχε μια συνέντευξη με τον Άρον Άπερφελντ, που τον θεωρούσε και δάσκαλό του με έναν τρόπο. Κοίταξε, ο Φίλιπ Ροθ, όπως και ο Οζ και ο Άπερφελντ, έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή, προέρχονται, μόνο ο Άπερφελντ γεννήθηκε στην Βόρεια Ευρώπη, ναι. αλλά και τρεις έχουν καταγωγή από την ίδια ναι, περιοχή. Ναι, ναι. Είναι, εδώ είναι η επιτομή του εκπατρισμένου. Ναι, ο Άπερφελντ. Είναι αυτή η περιοχή, η λεγόμενη Γαλλικία, όχι της Ισπανίας, αλλά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Μάλιστα, που πέρασε Ουκρανία μετά. Που μοιράστηκε Πολωνία, Ουκρανία και Ρουμανία. Μάλιστα. Άρχιζε από την Κρακοβία και πήγαινε μέχρι τα Καρπάθια. Ναι. Εκεί ζούσαν 700.000 Εβραίοι. Και 3 εκατομμύρια Ορθόδοξοι και 3 εκατομμύρια Καθολικοί, αλλά υπήρχαν πολλοί Εβραίοι. Και ο Ροθ, όμως, η οικογένειά του είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ ο Οζ είχε πάει η οικογένειά του στο Ισραήλ, ο άλλος γεννήθηκε εκεί το 1932, ο Ροθ γεννήθηκε το 1933. Και ήταν φίλοι αυτοί οι δύο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άκου. Ξέρεις κάτι, να σου πω και κάτι τελευταίο. Ότι ο Άπερφελντ εμφανίζεται και σε βιβλίο του Ροθ. Αυτό που είναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Άλλη μόνο. Λοιπόν, ο Άπερφελντ, πρόσεξε τι του συνέβη. Ήταν ένα μοσχαναθρεμένο παιδάκι της αστικής τάξης, ναι. σε αυτή την περιοχή που λες. Και όταν ήταν 8 χρονών, είδε, ήταν μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του από τους Ναζί και μαζί με τον πατέρα του συνελήφθη και κρατήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, από το οποίο δραπέτευσε. Και επί χρόνια, μέχρι το τέλος του πολέμου, περιπλανιόταν στα δάση. Αυτό το παιδάκι της Ουκρανίας, αυτό το μοσχαναθρεμένο παιδάκι. Yeah. Λοιπόν, όλα του τα βιβλία έχουν να κάνουν με τη ζωή πριν το ολοκαύτωμα και μετά το ολοκαύτωμα, και δύο από τα βιβλία του, η ιστορία μιας ζωής και το Τσίλι, με έναν τρόπο προσπαθούν να ζωντανέψουν αυτή την εμπειρία που είχε ο ίδιος καθώς περιπλανιόταν στα δάση. Δεν είναι άμεση περιγραφή. Η πραγματικότητα ήταν πολύ σκληρή για να την αναπλάσει, όπως είχε πει ο ίδιος. Αλλά πάνω σε αυτό το βίωμα στηρίζονται. Τσίλι είναι ένα καθυστερημένο κοριτσάκι, λίγο αργόστροφο. Mm. Μέλος και αυτή μιας πολυπληθούς οικογένειας Εβραίων, που όταν εισβάλλουν οι Ναζί, την παρατάνε να φυλάει το σπίτι και όλη η οικογένειά της το σκάει και αφήνει αυτό το κοριτσάκι το αργόστροφο όλο μόναχο. Και είναι η ιστορία αυτού του κοριτσιού και της επιβίωσής του, αλλά και της λαχτάρας του να ευτυχήσει. Δεν είναι ότι η μειωμένη αντίληψη δεν το αφήνει να καταλάβει τι συμβαίνει. Θα μπορούσε η μειωμένη αντίληψη να το κάνει να είναι ακόμα πιο φοβισμένο και τρελαμένο. Είναι η καλοσύνη έμφυτη που έχει, το ένστικτό της που τη βοηθάει να επιβιώσει, οι συναντήσεις που έχει με τους απελευθερωμένους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που είναι αλλόφρονες άνθρωποι σαν ένα από άλλο κόσμο, με γυναίκες που τη βαράνε και άντρες που θέλουν να τη βιάσουν, με ανθρώπους όμως που της δείχνουν καλοσύνη και σε εκείνην. Είναι το συναπάντημά της με έναν άλλον Εβραίο με τον οποίο μεγαλώνει και οριμάζει και ερωτικά ακόμα. Και πώς καταλήγει και αυτή στην Παλαιστίνη. Είναι ένα παραμύθι για μεγάλους και είναι η απόπειρα του Άπερφελντ να βάλει το ναΐφ στη σύγχρονη τέχνη. Ήταν αυτός ο πειρασμός του, να δει αν μπορεί να το κάνει. Μπόρεσε και έκανε ένα παραμύθι για μεγάλους υπέροχο, γεμάτο αγάπη, αθωότητα και ανταμοιβή. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Και δες ότι αυτοί οι δύο μεταξύ τους έχουν πολλά κοινά, δηλαδή έχουν μια απώλεια σε μικρή ηλικία ναι. της μάνας τους, με βίαιο τρόπο, και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι και στα δύο αυτά βιβλία οι πρωταγωνιστές είναι παιδιά και ότι έχουν... Ναι, αυτό είναι πιο naïf η Τσίλι πάντως. Ναι, εδώ πιο είναι πιο βαρύ. Πιο βαρύ, πιο hard, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, Σταυρούλα.